Δεν ήθελα να συζητήσουμε για το τι έγινε, αλλά μια και το θίξατε να απαντήσω παρακαλώ. Πολύ συνοπτικά. Παρακαλώ. Στο τι έγινε. Αναγκαστήκαμε να πάμε σε μια συμφωνία τον Αύγουστο του 2015. Με βάση αυτή τη συμφωνία προχωρήσαμε στις διαδικασίες αξιολόγησης. Φέραμε ένα νομοθέτημα στη Βουλή, το οποίο, εάν δείτε τα θετικά και τα αρνητικά του αντίμετρα, τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά. Κύριε Χατζησοκράτη, επειδή βλέπω χειρονομείτε και γελάτε, αν θέλετε να μας το πείτε, αστείο να γελάσουμε όλοι μαζί, να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση στο τραπέζι. Δεν χρειάζονται τέτοιες. Ό,τι δείχνει τηλεόραση. Δεν χρειάζεται τέτοιες ενέργειες στο τραπέζι. Ας κρατηθούμε λιγάκι να αντιπαρατεθούμε με τα επιχειρήματά μας. Δεν πίστευα λοιπόν ότι θα είστε τόσο προβοκάτορας. Δεν βοηθάει αυτή η στάση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ακούω. Δεν βοηθάει. Σε δημόσιο χώρο είμαστε. Δεν συνηθίζω. Έχετε πρόβλημα, κύριε Αλεξιάδη. Έχετε πρόβλημα με αυτά που λέτε. Μπορείτε να κάνετε και ψυχολογικές αναλύσεις. Εγώ επιτρέψτε να πω την πολιτική μου άποψη. Και να διακόψω κανένα. Μίλησα καθόλου. Ναι, δεν βοηθάει η στάση αυτή. Δεν βοηθάει αυτή η στάση. Με τα γελάκια, τις χειρονομίες και τα λοιπά. Δεν βοηθάει. Σας μίλησα καθόλου. Να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να μην συνεχίσουμε. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχετε πρόβλημα. Να συνεχίσω, κύριε Παυλόπουλε. Έχετε πρόβλημα. Το θέμα λοιπόν αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το τι κάναμε. Εμείς φέραμε ένα νομοσχέδιο μέσα στη Βουλή. Μπορούμε να χειρονομούμε. Συγγνώμη, μπορούμε να γελάμε και να χειρονομούμε. Είναι σεβασμός στους συνομιλητές αυτό, κύριε Παυλόπουλε? Είναι σεβασμός στους συνομιλητές αυτό? Νομίζω χρειάζεται να κρατήσουμε ένα επίπεδο πολιτισμού. Γιατί πριν όλοι πενέψαμε εδώ ένα επίπεδο αναγκαίου πολιτισμού. Καλά, πάει αυτό. Αυτό είναι το αφήγημα του Μητσοτάκη. Πάει αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το σήμερα. Σε ό,τι αφορά το σήμερα λοιπόν, εμείς πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα. Να δώσουμε τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση να κάνει μια διαπραγμάτευση για την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Ναι. Βεβαίως και αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε αυτά τα μέτρα, διότι ήταν το κλειδί που ξεκλείδωνε το επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο να συζητήσουμε και την ποσοτική χαλάρωση, για το πόσο θα είναι τα πλεονάσματα, ποιο χρονικό διάστημα θα είναι και μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σαν κυβέρνηση. Όποιος έχει μια διαφορετική πολιτική άποψη να την καταθέσει. Ναι. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τις δυσκολίες. Δεν δεχθήκαμε τη λύση που μας προτάθηκε, διότι η λύση που μας προτάθηκε είχε προβλήματα. Ήταν μια λύση, αλλά δεν ήταν η καλύτερη λύση που μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί προφανώς δεν είχαμε διασφαλίσει τα πράγματα. Το τελευταίο. Μισό λεπτό. Όταν είσαι σε διαπραγμάτευση, δεν πας από την αρχή ούτε για να χάσεις, ούτε πας από την αρχή για να πεις εγώ θα διαπραγματευτώ μέχρι αυτό το σημείο. Πας και να πετύχεις την καλύτερη δυνατή διαπραγμάτευση. Επειδή όμως αυτή τη χώρα έχουμε γίνει όλοι σοφοί από το τι περάσαν αυτά τα δύο χρόνια, μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η καταστροφολογία, η απεσιοδοξία και κυρίως αυτά που λέγαν κάποιοι ότι θα καταρρεύσουν τα έσοδα, θα έρθει ο κόφτης, θα καταστραφούμε κτλ. Δεν επιβεβαιώνονται. Εμείς δεν θριαβολογούμε, δεν περιγράφουμε το δικό μας success story. Απλά θεωρούμε ότι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τη χώρα. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Αλεξιάδη. Βεβαίως. Ακούω το κυβερνητικό αφήγημα αυτή την ώρα, δηλαδή και στις δηλώσεις σας, ότι πάτε στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου, θέλετε ένα καθαρό δρόμο αναφορικά με το χρέος. Το ερώτημά μου είναι τι ακριβώς ζητάτε αυτή τη στιγμή. Απομείωση άμεσα, να αποφασιστεί άμεσα η απομείωση του χρέους, δεδομένου ότι απαντά ο Σόιμπλε και όλοι μαζί ότι μα κύριοι, υπογράψατε το 16 ότι με το χρέος θα ασχοληθούμε μετά το 18, όταν λήξει το πρόγραμμα. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τι ακριβώς ζητάμε εμείς τώρα. Θα σας πω. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι ένας από τους παράγοντες του διαλόγου. Ένας σημαντικός παράγων, αλλά ένας από τους παράγοντες. Ένας παράγων είναι, για παράδειγμα, και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, το οποίο τις προηγούμενες μέρες βγήκε και στην ουσία στήριξε την ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Και αυτά πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Ναι. Αλλά έχουμε προεκλογική περίοδο. Για να δούμε πού είμαστε. Για να δούμε πού είμαστε δύο χρόνια πριν. Και επειδή βάζετε και το θέμα της 22 του μηνός, να το προσθέσω, που είναι τη Σύνοδος Κορυφής, διευκρινίστε μας και κάτι. Οι Σύνοδοι Κορυφής λαμβάνουν αποφάσεις επί προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη? Θα σας πω για όλα αυτά. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή πολύ περισσότεροι στηρίζουν τη χώρα και είναι θετικοί απέναντι στην πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης από ότι ήμασταν δύο χρόνια πριν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και με αυτή την έννοια προσπαθούμε να έχουμε την καλύτερη λύση. Δεν είναι δεδομένο το ότι εμείς θα αποδεχθούμε τη λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι. Αυτό δεν είναι δεδομένο. Είναι κάτι το οποίο εμείς θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Σίγουρα ο χρόνος μας πιέζει για όλα αυτά που είπατε. Αλλά εμείς έχουμε μάθει πλέον σε αυτή τα δύο χρόνια και στις πιέσεις που δεχόμαστε να προσπαθούμε να φέρουμε καλύτερες συμφωνίες από αυτές που προϋπήρχαν. Για παράδειγμα, ακούμε πάρα πολλές φορές το επιχείρημα ότι μα τι κάνατε σε αυτά τα δύο χρόνια. Να θυμίσω ότι τα πλεονάσματα που είχαν
πετύχει οι προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι το 2030 ήταν της τάξης του 4-4,5%, ενώ εμείς το μεγαλύτερο πλεόνασμα που έχουμε δεσμευτεί με την προηγούμενη συμφωνία του 2015 ήταν 3,5 για το 2018. Mm. Και τώρα αυτό που δεσμευτήκαν είναι 3,5 συν πλην 1% για το 19 και το 20. Και εκφράζονται φόβοι ότι ο δικός χάρτης αυτός που θα ισχύσει, αν υπάρξει και λοιπά, όταν θα καταλήξετε σε συμφωνία, θα δεσμεύσουν τη χώρα για δεκαετίες ένα πλεόνασμα της τάξης του 3,5% κατελάχιστον. Να μην γίνουμε προφήτες, διότι οι προφήτες αυτά τα δύο χρόνια διαψεύστηκαν πλήρως. Γι' αυτό σας ρώτησα τι ζητούμε και με ποιο τρόπο το διεκδικούμε αυτή την ώρα. Θέλουμε απομείωση. Αυτό το θέτει και ο Γιώργος ο Χουδαλάκης τις τελευταίες. Εμείς θέλουμε ρύθμιση του χρέους. Να καταλάβουμε ποια είναι η στόχη. Εμείς θέλουμε ρύθμιση του χρέους. Και εμείς θέλουμε. Τελειώνω αμέσως. Εμείς θέλουμε ρύθμιση του χρέους και εμείς θέλουμε να υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ένα χρέος το οποίο να είναι πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο. Κύριε Αλεξιάδη, επειδή και αυτό που λέτε ακούγεται κάπως γενικόλογο. Καταλαβαίνω ως πολιτική θέση είναι θέλουμε ένα χρέος που να είναι βιώσιμο. Μάλιστα. Πρέπει κάποια στιγμή, και θα προσπάσω να το πω πολύ απλά και για τους τηλεθεατές μας. Υπάρχουν 5 βήματα τα οποία έχουν προαποφασιστεί από πέρσι το Μάιο στο Eurogroup για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η ελάφρυνση, να το πω έτσι, του χρέους. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης τώρα είναι να έρθουν να μπουν κάποια νουμεράκια σε αυτά τα 5 βήματα. Λέω κάτι που δεν είναι έτσι? Συμφωνούμε? Κοιτάξτε, Χρουδαλάκη, δεν μπορούμε όταν είμαστε στην έναρξη, στην ουσία μιας διαπραγμάτευσης, διότι έκλεισε η διαπραγμάτευση για τα μέτρα που κατατέθηκαν στη Βουλή. Και τώρα είμαστε στη φάση. Δώση, κύριε Αλεξιάδη. Και τώρα είμαστε στη φάση της διαπραγμάτευσης για το τι θα γίνει με το χρέος. Σε ό,τι αφορά λοιπόν για όλα αυτά τα ζητήματα. Εάν πάει μια ελληνική κυβέρνηση και πει ότι εγώ, αν πάει και δημοσιοποιήσει, δηλαδή αν βγω εγώ και πω, πέρα από το ότι δεν το ξέρω, αν βγω και πω ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται για 1, 2, 3, 4, 5, 10, αυτό βοηθάει την χώρα? Αλλά εγώ άκουσα τον υπονομικό να λέει τη διαπραγμάτευση για να απαντήσω και σενάριο, είπε. Για να απαντήσω λοιπόν και στην ερώτηση, θα σας πω. Και λίγες ημέρες πριν ο κύριος Τσακαλώτος περνούσε από τη Βουλή αυτό που ορκιζόταν ότι δεν θα ξαναπεράσει. Τη μείωση του αφορολόγητου. Και υποτίθεται ότι κάναμε μια διαπραγμάτευση που θα είχε διασφαλίσει, θα είχε λυμμένα αυτά και θα λέγαμε, παιδιά, παίρνουμε αυτά που αφορίζουμε, πάμε, κλείνουμε και πάμε παρακάτω τη χώρα. Αυτό δεν φαίνεται. Η βασική ερώτηση που έκανε και ο Άκης είναι, αρνούμαστε, τρενάρουμε, συμμετέχουμε σε αυτή την καθυστέρηση με κάποιο τρόπο? Για ποιο λόγο? Δηλαδή το ζητούμενο δεν είναι ξεκάθαρο. Για να μην απαντάω κανένα μισάωρο στα 4 ερωτήματα, θα προσπαθήσω να το μαζέψω. Έχουμε κυρία Ζαχαράκη σε όλους. Έχετε το χρόνο σας. Ό,τι αφορά λοιπόν την ουσία αυτών των ερωτημάτων που μπήκαν. Εμείς προσπαθούμε για την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Εμείς φέραμε αυτά τα μέτρα στη Βουλή διότι ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει ο διάλογος για το ζήτημα του χρέους, που έχει μια σειρά από υποθέματα, όπως είπαμε, την ποσοτική χαλάρωση, τα πλεονάσματα, το ύψος των πλεονασμάτων, το πόσο καιρό θα έχουμε αυτά τα πλεονάσματα και μια σειρά από άλλα πράγματα. Τα φέραμε γιατί? Διότι θέλουμε να πάμε στη συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εάν δεν πάρουμε, και το έχει πει και άλλη πολιτική, δεν το έχω πει μόνο εγώ, εάν δεν πάρουμε μια θετική, μια βιώσιμη λύση για τη ρύθμιση του χρέους, δεν θα εφαρμόσουμε τα αρνητικά αντίμετρα τα οποία θα βάλαμε. Μισό λεπτό. Δεν θα εφαρμόσουμε τα αρνητικά αντίμετρα τα οποία τα βάλαμε μετά από απέτηση του Δουνουτού για να κλείσει αξιολόγηση. Μάλιστα. Σε αυτό που λέτε που θα ξεψηφίσουμε και αυτό που λέτε. Ή θα τα βάλετε στο μάγο. Για τη συνταγματική. Δεν θα τα εφαρμόσετε, λέτε. Θα σας πω. Μα όταν φέρνουμε, δηλώνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, δεν δηλώνει ο Αλεξιάδης. Ναι. Δηλώνει ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι φέρνω αυτά τα μέτρα για να ξεκινήσει ο διάλογος για το χρέος. Και λέει με σαφήνεια ότι εάν αυτός ο διάλογος δεν καταλήξει και δεν καταλήξει κάπου θετικά και σε μια βιώσιμη λύση, δεν θα εφαρμόσουμε τα αρνητικά μέτρα. Είναι σαφέστατο. Τελικά ήταν στρατηγικά ευφυές όμως να συνδέσετε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με το χρέος, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν συνενέσουν, κινδυνεύουμε να χάσουμε και την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση? Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι πακέτο. Δεν μπορείς να πας και να σαλαμοποιήσεις τη διαπραγμάτευση. Το αν κάποιος θεωρεί ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ας κατευθύνει στο δημόσιο διάλογο. Αλλά εμείς, καταλαβαίνοντας την πίεση για το θέμα της δόσης, για να απαντήσω και στο ερώτημα της, που τέθηκε προηγουμένως, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η δόση. Έχουμε κάνει από τη δική μας τη μεριά ότι είναι δυνατόν
και περιμένουμε να γίνει και την πλευρά του των για πάμε τώρα, σας παρακαλώ. Να πω την τελευταία φράση, κύριε Παυλόπουλο, και να μην μιλήσω άλλο. Εδώ όμως πρέπει κάποια στιγμή, να τοποθετηθούμε στο βασικό ερώτημα. Για την εξέλιξη αυτή ευθύνη έχει η ελληνική κυβέρνηση ή οι ακραίες απόψεις ορισμένων... Αυτό δεν περνάει συνέχεια πολλά χρόνια πρέπει, ακόμα όμως. Πρέπει να υπάρχει τοποθέτηση, κύριε Παυλόπουλος, για όλες τις προηγούμενες πρέπει εξελίξεις. Πρέπει να υπάρχει τοποθέτηση. Επίσης δεν είχαν ευθύνη οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν αφήνετε να το πω. Όχι, διότι αυτή τη στιγμή... Κάποιοι... Λέω, γιατί ο Παπαδήμος που δέχθηκε τη βόμβα παρουσιάζεται και έχει παρουσιαστεί ως δήμιος της χώρας, ενώ μπορεί ο Παπαδήμος να βγει για καθυστέρα, παιδιά. Είχα εγώ την ευθύνη, δεν την είχαν οι δανειστές. Την έχουν μόνο τώρα οι δανειστές. Εγώ κακοί. Απαντάω σε άλλο και είχα εγώ τότε. Και θέτω το εξής ζήτημα, κύριε Παυλόπουλε. Ορίστε. Ότι εδώ πρέπει να υπάρχει τοποθέτηση των πολιτικών δυνάμεων. Ποιος έχει την ευθύνη για την εξέλιξη των τελευταίων γύρων. Όχι, και τα προηγούμενα χρόνια. Μα αυτό δεν είναι. Αυτός είναι το επιχείρημα ότι εσύ μας ανοίγει τους μαύρους. Για τώρα συζητάμε. Ναι. Τώρα δηλαδή, την έχει η ελληνική κυβέρνηση. Ήταν δεκτικοί οι δανειστές και τώρα έγιναν αδιάλακτοι. Εσύ συγγνώμη σας, ποια είναι τώρα, ποιος έχει την ευθύνη, κύριε Παπαδόπουλε. Και έγιναν αδιάλακτοι τώρα. Ποιος έχει τώρα την ευθύνη. Τι εννοείται. Όποιος τις είχε τότε, όποιο τελεσίγραφο. Θεωρείτε ότι την έχουν οι θεσμοί την ευθύνη. Εγώ λέω το εξής. Ότι τα τελευταία 8 χρόνια. Καταγράφουμε τελεσίγραφα. Ή θεωρείτε ότι μόνο τα δύο τελευταία χρόνια είναι αδιάλακτοι οι θεσμοί επειδή πάτε και τα προηγούμενα ήταν φίλοι του. Να σας θυμίσω ναι. Ότι υπήρχαν υπουργοί οι οποίοι λέγαν τα μνημόνια είναι Ευαγγέλιο και έπρεπε να τα ανακαλύψουμε αν δεν μας τα επιβάλλανε. Ναι. Να σας θυμίσω ότι υπήρχαν υπουργοί που λέγανε δεν θα αφήσουμε τον τόπο να μας κλέψει τη δόξα. Ναι, αλλά και το να σας θυμίσουμε, ότι αυτοί είναι οι πολιτικές δυνάμεις που οδηγήσαν τη χώρα εδώ. Διότι μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Η αίσθησή μου είναι ότι το αποτέλεσμα έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Αλεξιάδη, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Διάλειμμα, η κυρία Ζαχαράκη, ο κύριος Χατζησοκράτης, ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Καραμπελάς.